ήρθατε. Είμαι η Άννα, η Άννα Στερεοπούλου και σήμερα στο Ίδρυμα Μιχάλης Κακογιάννης, το οποίο με φιλοξενεί με πολύ ευγένεια και έμπρακτη στήριξη όλο αυτόν τον καιρό από τον Οκτώβρη που είχαμε γνωριστεί καλλιτεχνικά. Παρουσιάζω σήμερα το έργο με τίτλο «Ονειρογράφος» και την πέμπτη του μορφή με υπότιτλο «Spindle». Στα αγγλικά «Spindle» είναι η μετάφραση της λέξης «άτρακτος». Επιστημονικά θα σας πω ένα περίπου για την έρευνα που έχω κάνει. Είναι μία έρευνα για κάθε τύπο κύματος, είτε ήχου, είτε ηλεκτρομαγνητικά, είτε εγκεφαλικά. Ο συνδυασμός της έρευνας με την τέχνη είναι ότι όλες αυτές οι γνώσεις που απέκτησα σε σχέση με τα κύματα παρουσιάζονται πάνω στην πορεία ενός ύπνου. Πριν μας πάρει ο ύπνος, η στιγμή που μας παίρνει ο ύπνος, οι διάφορες φάσεις του ύπνου και το πιο σημαντικό, η αφύπνιση, η άφιξη του φωτός. Τρόπος να αφυπνιστεί ο ίδιος ο νους, η ίδια μας η δύναμη της ψυχής. Στόχος μου δεν είναι να κάνω ένα μάθημα ή μια διάλεξη. Δεν έχω την απαίτηση δηλαδή από το κοινό να αφομοιώσει, να καταλάβει όλους αυτούς τους τύπους, τους μαθηματικούς, φυσικούς ή ανάλογα κάθε φορά τι έρευνα κάνω. Στόχος μου είναι η τέρψη του κοινού. Μπορεί εγώ να έχω συλλέξει κάποιες σημαντικές γνώσεις, αλλά αυτό που θέλω να δώσω στο κοινό είναι μία γλυκιά μελωδία, έναν ενδιαφέροντα ρυθμό. Αυτό στο οποίο στοχεύω είναι να κάνω το κοινό να φέρει στο νου τις δικές του αναμνήσεις και τα δικά του οράματα. Δηλαδή, όπως κάθε εγκέφαλος στον οποίο μπορούμε να βάλουμε διάφορες πληροφορίες, ο κάθε νους όμως θα δημιουργήσει τις δικές του εικόνες, είτε αναμνήσεις είτε οράματα. Αυτό λοιπόν που στοχεύω είναι έτσι μία μικρή σε εισαγωγικά, μία απαλή γλυκιά, για να μην πω βία, γιατί αν θες να αφυπνίσεις κάποιον, πρέπει να το κάνεις με όμορφο τρόπο. Σαν καλλιτέχνη, σαν άνθρωπος μάλλον, έχω μάθει να εκφράζομαι μέσα από την τέχνη. Ας πούμε ότι είναι ένας προσωπικός αγώνας. Να στηρίξω, να αφυπνίσω αρχικά τους φίλους μου, το πρώτο μέρος, τον πυρήνα δηλαδή, και μακάρι και άλλους. Θα ήθελα αυτός που θα φύγει απόψε από τον ονειρογράφο, έχοντας δεχθεί το κάθε είδους κύμα, να βρει μέσα το χαμόγελο και να το πάρει μαζί του και στο δώσει και σε άλλους.